Είμαστε με τον Jason ή Δημήτρη, εγώ θα σε λέω Jason, στο tattoo studio του Style Matters, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και Jason, καταρχήν, εγώ σε λέω διαδικό καλλιτέχνη, γιατί είσαι και graffiti artist και tattoo artist. Σωστά? Ναι, είμαι λίγο dimension. Ωραία. Καταρχήν, με ποιο από τα δύο ασχολήθηκες πρώτα, με το graffiti ή με το tattoo? Με το graffiti. Mm-hmm. Τι σε όθησε να ασχοληθείς με το graffiti? Με όθησε ο τρόπος ζωής μου, θα έλεγα, λίγο πολύ. Mm-hmm. Εξού βέβαια μέσα παρένθεση ότι ζωγραφίζω την ώρα που γεννήθηκα. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπόβοσκα στα πλαίσια της hip-hop κουλτούρας, εξού και το graffiti είναι ένα από τα παρακλάδια του, δεν ήθελα και πολύ. Την παρέα ήθελα, που την είχα, γιατί είναι παιδική μου φίλη. Mm-hmm. Και χωρίς κρούδες να έκανα τίποτα. Και ασχολήθηκα με το graffiti, έφερα την τρέλα Αθήνα στην παρέα μου και περάσαμε και περνάμε μια χαρά. Από την εφηβεία δηλαδή, μέχρι και τώρα, ε? Ναι, κάπως έτσι. Mm-hmm. Και τι σε όθησε να ασχοληθείς με το τατουάζ αργότερα? Πιο πολύ ότι είναι ένα κομμάτι που μου άρεσε αρκετά. Mm-hmm. Υπήρχε και αυτό στα κοντινά μου, πολλοί δικοί μου άνθρωποι ασχολούνταν με αυτό, mm-hmm. με τους οποίους είχαμε και παρεδώσει από μικρή. Mm-hmm. Και να το πω σαν παρακλάδι για αυτού της καλλιτεχνικής περίπτωσης, βέβαια ηλικιακά βοηθάει και πάρα πολύ για βιοποριστικούς λόγους, γιατί είναι ένα επάγγελμα που μπόρεσες και το έκανες για να σταθείς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί με το γραφίτι λίγο δύσκολα, ας πούμε, να βγάλεις τα προστοζή. Ναι, τα προστοζή. Mm-hmm. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν κατηγορίες γραφίτι. Μπορούμε να πούμε ότι το γραφίτι έχει κατηγορίες? Όχι, δεν μου αρέσει να μιλάω για κατηγορίες κτλ. Το γραφίτι είναι γραφίτι, τίποτα άλλο. Τώρα τα άλλα είναι, εντάξει, παρακλάδια, τεχνικές που έχουν βγει μέσα από το γραφίτι και εξαπλώθηκε. Ας πούμε, όπως ένα δέντρο βγάζει και άλλα κλαδιά, κάπως έτσι. Αλλά το δέντρο είναι δέντρο, δεν αλλάζει το όνομά του. Την ίδια απάντηση θα μου έδινες και για το τατουάζ, αν έχει κατηγορίες. Ναι, όπως και στο γραφίτι, έτσι και το τατουάζ, εντάξει, υπάρχουν τα διαφορετικά style, ας πούμε, που γεννιούνται από κάθε artist, ας πούμε, γιατί στην πορεία του καθένας βλέπει που είναι και που αγαπάει να πάει το όλο θέμα. Mm-hmm. Και έτσι ξεχωρίζει το δικό του style. Jason, τα graffiti έξω από το στούντιό σου είναι δικά σου, σωστά? Ναι. Σε ποιες άλλες γωνιές της πόλης υπάρχουν δικά σου graffiti? Και σε ευθείες υπάρχουν. Σε ποιους τοίχους? Εντάξει, Θεσσαλονίκη, απλώς κατά κόρον η Καλαμαριά, από εκεί που είμαι κιόλας, ας πούμε, mm-hmm. η ανατολική πλευρά της πόλης. Τα οποία εγώ τα βλέπω κάθε μέρα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Απόλλωνα. Και έχεις χαρακτηριστικό στυλ και νομίζω ότι έχεις δημιουργήσει και σχολή εδώ στην πόλη. Να το πούμε αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Εγώ δεν ξέρω αν έχω δημιουργήσει σχολή. Αυτά, εντάξει, υπάρχουν κατά σε περιπτώσεις, ας πούμε, πόλεων και διαφορετικών τοποθεσιών, κάποιοι παλιοί καλλιτέχνες εννοείται ότι έχουν επηρεάσει κάποιους νεότερους, mm-hmm. και έτσι δημιουργείται αυτή η ατάκα του στυλ ότι η Θεσσαλονίκη έβγαλε τη σχολή του τάδε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, και με το ίντερνετ και με αυτά έχει ξαπλωθεί το θέμα, γιατί πλέον υπάρχει η σχολή του Βερολίνου, η σχολή της Γαλλίας, που και αυτές φθήρουν πλέον, γιατί είναι μεγάλο το φάσμα εμπνεύσεως πλέον μέσω του διαδικτύου. Mm-hmm. Οπότε έχει γίνει μια μίξη σε όλα αυτά και το να κρατηθεί μια σχολή από μια περιοχή είναι κάτι πολύ εύλογο και πολύ καλό, γιατί είναι και πολύ δύσκολο πλέον. Mm-hmm. Πάντως εγώ όποτε περνάω από την Καλαμαριά και βλέπω δικά σου σχέδια στους στίχους, λέω ο Jason ήταν εδώ, σε καταλαβαίνω. Ναι, point, και τη σχολή σου γενικά, μπορεί να το έχουν κάνει άλλα παιδιά, αλλά έχεις ένα δικό σου τρόπο που είναι αναγνωρίσιμος. Λέγαμε ότι έχεις αφήσει λίγο μια πνοή και στους επόμενους. Έτσι. Που το εκτίμησαν και το σεβάστηκαν και τους άρεσε και τους μπρίζωσε. Αυτό δείχνει, ας πούμε, ένας νεότερος να κάνει λίγο πολύ το style που mm-hmm. μοιάζει με το δικό σου κτλ. Mm-hmm. Εμπνέεται από το δικό σου. Jason, μπορούμε να πούμε ότι το graffiti έχει κάποια βασικά χρώματα ή δεν υπάρχει αυτό? Είναι βασικά, υπήρχαν κάποιες παλιότερες δεκαετίες που δεν υπήρχε μεγάλη ποικιλία και γκάμα χρωμάτων, όπως και εταιρείες που βγάζουν χρώματα. Mm-hmm. Και ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε ακόμα και μίξεις και τα λοιπά από μπουκάλι σε μπουκάλι. Δηλαδή, κάποιες τεχνικές που σήμερα, άμα τις διηγηθεί σε πτυρικά, είναι όπως μας λέγανε εμάς οι παππούδες μας, κάποιες γραφικές λίγο εμπειρίες από τον πόλεμο, ας πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα κάθε χρώμα έχει τουλάχιστον καμιά 50 αποχρώσεις από πίσω. Mm-hmm. Είναι ευρύ το φάσμα, μεγάλη αγορά, πολλές εταιρείες και το γραφίτι έχει ξεφύγει. Mm-hmm. Βέβαια, το αρνητικό στην υπόθεση είναι ότι
όπως και σε όλα, όχι μόνο στο γραφίτι, είναι ότι γίνονται όλα λίγο πολύ βιαστικά γιατί όλα είναι στο πιάτο που λένε. Mm-hmm. Και ο πιτσιρικάς δεν κάθεται να ψαχτεί. Κάτι που είναι μέσα στο κομμάτι, πιστεύω, της μαγείας, έστω αυτή τη κουλτούρα, αφού μιλάμε για γραφίτι. Mm-hmm. Γιατί εμείς ασχολούμαστε και 2-3 μέρες, μια εβδομάδα πριν γίνει ένα στίχος με το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Uh-huh. Όλα αυτά υπάγονται. Όπως λες, πάω σε ένα γήπεδο, αλλά πάω και 3 ώρες μπροστά. Να πάω να πάω και το χρονικό μου, δηλαδή, να πιω μια ρετσίνα, να πάω μετά να δω τον πάω κάποιο. Είναι διαδικασία. Ναι, αυτό έχει χαθεί, έχει φτύνει. Γιατί mm-hmm. είναι όλα σε ένα κλικ. Mm-hmm. Το κακό του ίντερνετ κατά μένα, mm-hmm. βέβαια έχει και πολλά καλά, αλλά έχει και αρνητικά. Αυτό είναι το αρνητικό. Ποια είναι τα αγαπημένα σου θέματα για να διακοσμήσεις στίχους, έχεις? Αγαπημένα θέματα, ο σκοπός είναι να βρω χρόνο να βάψω πλέον, απλώς παλιότερα δεν ήταν ανάλογα την ψυχολογική σου διάθεση και κατάσταση. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις εμπνευστεί από ένα τραγούδι που σου άρεσε πάρα πολύ, από μια κατάσταση της ζωής σου. Φυσικά το νόημα είναι αυτό που είπες και πριν, να μείνει φεύγοντας ότι ο Τάδε ήταν εδώ. Ο Jason ήταν εδώ. Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η μαγεία του γραφίτι βασικά και it's all about fame που λένε, ας πούμε. Yeah. Κάπως έτσι. Και πώς πήγαινες ή πώς πας ακόμη σε ένα τοίχο? Έχεις στο μυαλό σου ήδη το σχέδιο που θα κάνεις? Έχεις ένα προσχέδιο έτοιμο ή είναι εντελώς αυθόρμητο? Και αυτό υπάγεται στο κομμάτι το που θα σε βρει η ώρα και ο χρόνος. Mm-hmm. Σε τι διάθεση, δηλαδή, αν όντως έχεις τα μπάρει κάτι όπως βλέπεις μια κοπέλα ωραία που περνάει και λες πώς θα γίνει να τη ρίξω. Mm-hmm. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα μάτια του writer, ας πούμε, βλέποντας ένα τοίχο. Παλιότερα ειδικά έτσι, οπότε το ερωτευόμασταν, πηγαίναμε σπίτι, το σκεφτόμασταν, βλέπαμε τις διαστάσεις του, βλέπαμε τι θα μπορούσε να είναι ωραίο εκεί. Σχεδιάζαμε, το λέγαμε στους φίλους μας, μαζευόμασταν, κουμπούσαμε τα λεφτά μας. Πολλές φορές κάναμε και ταζανίες και παίρναμε και 2 χρώματα παραπάνω από τα μαγαζιά. Mm-hmm. Να τα πούμε για αυτά. Mm-hmm. Γιατί πολλοί σκαλώνουν ότι είναι ακριβά και παλιά ακριβά ήταν να πω. Πάντα ήταν ακριβά mm-hmm. με την εποχή του. Mm-hmm. Και τέλος πάντων φτάναμε σε ένα σημείο ότι ερχόταν το βράδυ που μπορούμε να πάμε να βάψουμε. Γιατί συνήθως βράδυ γινότανε. Ήταν λίγο παράνομη όλη η διαδικασία. Έως πολύ. Εντάξει, πάντα είναι παράνομο. Άσχετα σήμερα αν βάφουν κάποια μέρα, ας πούμε. Άδεια δεν υπάρχει ποτέ στην ουσία. Mm-hmm. Οπότε ό,τι ώρα θέλουν μπορούν να έρθουν να σε μαζέψουν, έτσι. Μάλιστα. Απλώς παλιά το βράδυ τραβούσε πιο πολύ. Δηλαδή ερχόντουσαν να σε ψάξουν μήπως γίνεται και κάτι άλλο. Ενώ μέρα βλέπουν ακριβώς τι κάνεις. Βράδυ δεν μπορούν να δουν τι κάνεις. Έρχονται να σε ρωτήσουν. Εντάξει, κάπως έτσι λειτουργούσε και προσχεδιάζαμε και κάναμε. Βέβαια μπορεί να κάθεις ένα βράδυ με την παρέα σου και να πεις δεν πάμε να βάψουμε, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται να πας να φέρεις τα σκέτς σου από το σπίτι. Έτσι. Αυθόρμητο. Πας φέρεις τα μπουκάλια από το υπόγειο okay, που άλλου τα έχεις. Και πας και βάφεις, ναι, το αυθόρμητο, χωρίς mm-hmm, σχέδιο. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια στην ουσία, αν θες να το κάνεις, θέλει εμπειρία, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή το freestyle, ας πούμε, θέλει και skills και τα πάντα. Mm-hmm. Δεν είναι πάω, γιατί το αποτέλεσμα είναι που μετράει πάντα. Το πιο ωραίο αποτέλεσμα ποιο είναι, το αυθόρμητο ή το προσχεδιασμένο? Όλα έχουν τη δικιά τους χάρη, ας πούμε. Mm-hmm. Το αυθόρμητο είναι της ώρας. Όταν θες όμως κάτι να αφήσεις πίσω που ξέρεις ότι θα φύγεις και μετά από ένα μήνα, χρόνο ακόμα μπορεί να συζητάνε γι' αυτό ή θα το φωτογραφήσουν. Ή θα φτάσει και σε επίπεδο να μπει σε κάνα βιβλίο κτλ. Κτλ. Είναι η επιβράβευση αυτού που αφήνεις πίσω. Mm-hmm. Γιατί λεφτά δεν πρόκειται να πάρεις από κάτι. Αυτό έτσι, θέλει μια έτσι διαδικασία. Έρχεται και η φήμη, έτσι έρχεται και το βάφτισμα, ας πούμε, ότι κάποιος writer πλέον έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. Mm-hmm. Εντάξει. Βέβαια, σε ένα επίπεδο που θα φτάσει να κάνει και τα freestyle τέλεια και ωραία και θαυμαστά τα έργα σου που λένε. Ναι. Τότε είναι για κάτι αξιοσημείωτο αυτό. Jason, mm-hmm. ξέρουμε πότε ξεκίνησε η τέχνη του γκραφίτι και πού? Στην τελική του μορφή, έτσι όπως είναι λίγο πολύ τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια, κάπου εκεί μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Δηλαδή, αρχές 70, ξεκίνησε λίγο αυτή η μορφή του λίγο bubble letters, ξέρω εγώ, outline ξεχωριστό, χρώμα μέσα ξεχωριστό, άρχισε να ξεφεύγει δηλαδή από τα πλαίσια μιας υπογραφής ενός συνθήματος, που τότε από τις συμμορίες της Αμερικής και τα λοιπά, το πολιτικοποιημένο τότε mm-hmm. σύστημα, mm-hmm. λίγο πολύ το underground, οι Μεξικάνοι, οι Τσιγκάνοι και τα λοιπά, που θέλαν λίγο να μπουν, να ενταχθούν σε ένα κόσμο που φτιάχναμε οι μόνοι τους γιατί ήταν μετανάστες στη Νέα Υόρκη. Άρα από τους Μεξικάνους ξεκίνησε, όχι τους African Americans?
Ναι, μια τέτοια μίξη. Από τις μειονότητες. Ναι, δηλαδή. Μειονότητες. Αυτό είπα, ας πούμε, την υποκουλτούρα, τους underground. Νέα Υόρκη. Τον κόσμο. Ορίστε. Νέα Υόρκη ή Λος Άντζελες. Νέα Υόρκη χαρακτηρίστηκε επειδή είναι η μεγαλούπολη, μία από τις μεγαλούπολες βέβαια της Αμερικής. Απλώς από εκεί λίγο πολύ διαφημίστηκε πιο νωρίς, να το πω. Εκεί, σε αυτό το σημείο να πω δηλαδή ότι έχουν δείξει μεγάλο βάρος έναν Ελληνοαμερικάνο, τον Τάκη. Ο οποίος για δικιά του τύχη, ας πούμε, ως το κομμάτι του γραφίτι, ήταν courier εκείνη την εποχή. Ταξίδευε σχεδόν σε όλο το, από Μανχάταν μέχρι με τον ηλεκτρικό κτλ. Mm-hmm. Και εφόσον είχε δει και αυτός από λίγο παλιότερους το θέμα της υπογραφής και όπου πάω αφήνω το όνομά μου και τάδε was here, ας πούμε, άφηνε αυτό το τάκι 183 που ήταν υπογραφή του. Wow. Και το 183 συνόδευε το νούμερο της οικίας του, ας πούμε. Σαν ιδέα δικιά του, την οποία και αυτήν βέβαια, γιατί το είχαν χρησιμοποιήσει ήδη προηγούμενοι από αυτόν. Αλλά αυτός έτυχε να τον κάνει θέμα η New York Times και όταν πάει massive η είδηση, τότε εστιάζουν εκεί. Και μέχρι και σήμερα, ιστορικά σε πολλά βιβλία έχει καταγραφεί ότι Έλληνας ήταν αυτός που ξεκίνησε την όλη πόδη, ναι, να το έχουμε όπως λέγει ο Λιακόπουλος. Είναι θρύλος δηλαδή στη Νέα Υόρκη, ο Τάκη. Είναι θρύλος, ναι, και όχι στη Νέα Υόρκη. Είναι όχι μόνο, εμβέλειας το, το όνομα. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το ήξερα και χαίρομαι που το αναφέρουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν ήταν, ας πούμε, αυτό το που λένε σήμερα bombing, δηλαδή το γρήγορο και μπαμ μπαμ να ξαπλωθείς γρήγορα σε μια πόλη. Δηλαδή, και εδώ όταν αρχόντουσαν από Αθήνα παιδιά, δεν χρειαζόντουσε παραπάνω από δύο μέρες, δηλαδή να τραβήξουν μια την Τζιμισκή, μια την Όλγας. Γινόντουσαν την άλλη μέρα γνωστοί γιατί με ένα σπρέι είχαν κεμίσει το όνομά τους παντού. Δεν κάνανε δηλαδή ένα τείχο μεγάλο που είχαν σε ένα σημείο, είχαν κεμίσει όλη την πόλη. Είναι το bombing που λέμε, ας πούμε, είναι το match, όχι το ποιότητα, δηλαδή ποσότητα. Έτσι. Βέβαια όταν συνδυάζει και ποσότητα και ποιότητα. Είναι το ιδανικό. Ναι, άμπρα.